Ελλάδα FM, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 1 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιάννης Βαρουφάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρουφάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακροατές, σε εσάς, όποιος μας ακούει. Όπου μας ακούει. Στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το Μέρα 25 το έδιναν έως και 5%. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές να δέχεστε μία επίθεση, κυρίως για το πρόγραμμα Δήμητρα που φρόντισαν να βγει προς τα έξω, μεταφράστηκε ως έξοδο από την Ευρωζώνη και ότι είναι νόμισμα τελικά. Δεχτήκατε μία σφοδρή επίθεση και τελικά δεν μπήκατε στη Βουλή στις 21 Μαΐου. Χθες το βράδυ έβλεπα μία δημοσκόπηση. Ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μπείτε στη Βουλή. Αναρωτιέμαι, επειδή έχετε πει και ονόματα, έχετε πει και διάφορα πράγματα στην Βουλή και εσείς και οι βουλευτές σας, τα στελέχη σας που κόπηκαν και από διάφορα πολιτικά πάνελ. Τελικά δεχτήκατε επίθεση γιατί ήσασταν μη ελεγχόμενοι? Προφανώς, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ένας τρόπος να ζει κανείς για το Μέρα 25 και για μένα προσωπικά δεν είναι κάτι καινούριο. Ούτε ο αποκλεισμός, ούτε οι επιθέσεις, ούτε η διαστρέβλωση, ούτε η μαύρη προπαγάνδα. Δεν θέλω να δικαιολογήσουμε την ήττα μας της 21ης Μαΐου αναφερόμενοι στους αποκλεισμούς και στην επίθεση των ολιγαρχών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, το βράδυ της 21ης Μαΐου κάποιοι στα βόρεια προάστια της Αθήνας, ολιγάρχες, άνοιξαν σαμπάνιες που δεν θα έχουν ή τουλάχιστον δεν θα είχαν σε εκείνη την Βουλή που εξελέγει την 21η Μαΐου τον Κλειώνα Γρηγοριάδη, εμένα, τη Μαρία Μπαζίδη, τη Σοφία Σακοράφη και τον Κρήτονα Ασένη, βέβαια. Να τους κατονομάσουμε. Δεν θα δικαιολογηθώ όμως. Αναλαμβάνω εγώ προσωπικά την ευθύνη και όλοι μαζί του ΜΕΝ25 ότι δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Γιατί ξέρετε και το 2019 πάλι μας δαιμονοποιούσαν. Πάλι μας αποκλείανε. Πάλι διαστρέβλωναν τις θέσεις μας και είχαμε καταφέρει να μπούμε στη Βουλή. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συνέβη, όπως είμαι σίγουρος, επιτρέψτε να μου πω, ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάλαβε γιατί πήρε 41%. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια δεύτερη κάλπη τώρα, η οποία, όπως όλοι λένε, να το πω και εγώ, επιτρέψτε μου, είναι κενή και θα πρέπει να γεμίσει από την αρχή. Και αυτή τη στιγμή γυρνάμε και κοιτάμε στα μάτια τον κόσμο. Λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε τι έχουμε κάνει 4 χρόνια. Μπορείτε να διαφωνείτε, να συμφωνείτε. Έχετε όμως μια εικόνα. Δεν είμαστε καινούριο κόμμα. Έχουμε 4 χρόνια, έχουμε ιδρώσει τη φανέλα στη Βουλή. Την έχουμε ιδρώσει και έξω από τη Βουλή, στα κινήματα, στους μαζικούς χώρους, στα πανεπιστήμια, στα εργοστάσια, παντού, στην αγροτική γη. Το ερώτημα που θέτουμε εμείς εσάς, ταπεινά, σεμνά, έχοντας εισπράξει το μάθημα της 21ης Μαΐου, είναι ένα απλό ερώτημα που θέτουμε εμείς στους ψηφοφόρους. Αυτή τη φωνή τη θέλεις στη Βουλή? Είναι στο χέρι σου. Να δούμε τώρα γιατί. Αν θέλει ή όχι αυτή τη φωνή, όπως το λέτε, να πιαστώ από αυτό που λέτε. Εκτός το ότι δεν επικοινωνήθηκε το δικό σας πρόγραμμα, εγώ παρατήρησα προσωπικά ως δημοσιογράφος ότι η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε σε όλα τα κόμματα έτσι ώστε να μην φανεί το δικό της πρόγραμμα και να είστε όλοι οι υπόλοιποι σε άμυνα. Εγώ αυτό κατάλαβα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά αυτό είδα εγώ στον προεκλογικό αγώνα. Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς έγινε. Και το κάνανε με δεξιοτεχνία, γιατί η επικοινωνιακή ομάδα του κυρίου Μητσοτάκη, αντίθετα με την κυβέρνησή του, που ήταν η κυβέρνηση των αχρήστων, η επικοινωνιακή του ομάδα αξίζει Όσκαρ. Ήταν απίστευτα αποτελεσματική ο τρόπος με τον οποίο οδήγησαν στο να αποσιωπηθεί η τραγωδία στα Τέμπη, να ξεχαστούν οι υποκλοπές, ο κόσμος δεν το πιστεύει, αλλά να αποδέχεται το ψέμα ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι έχουμε επενδύσεις. Τα συγχαρητήριά μου στην επικοινωνιακή ομάδα του κ. Μητσοτάκη. Έκαναν το μαύρο άσπρο. Έκαναν το μαύρο άσπρο, πραγματικά το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή αυτό. Γιατί έλεγαν κάτι που ήταν ψέμα, αλλά έπαιζε στα κανάλια ως αλήθεια αυτό το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ναι, βέβαια. Εντάξει, κοιτάξτε, βοηθάει και να έχει όλα τα κανάλια έτσι. Βέβαια. Βοηθάει ιδιαίτερα. Εμείς τώρα. Το Μέρα 25 κατεβάσαμε ένα πολύ συνεκτικό, πολύ καλά δουλεμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια δεν είχαμε καμία δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε, να το συζητήσουμε, να υπάρχει μια διαφωνία ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό πήραν το ένα κομμάτι του που είναι το Δήμητρα και καθόντουσαν στα πάνελ τώρα μεταξύ τους, το διαστρέβλωναν, το σατανοποιούσαν, το δαιμονοποιούσαν και δεν ήμασταν καν εκεί να το υπερασπιστούμε. Αυτό δεν είναι το τέλος της δημοκρατίας, είναι μεταδημοκρατία. Αυτό είναι Ορμπάν, είναι Ερντογάν. Αλλά τέλος πάντων, ξέρουμε ότι αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού και έπρεπε το Μέρα 25 και με αυτούς τους κανόνες, τους απαράδεκτους, τους αντιδημοκρατικούς, έπρεπε να έχουμε πάει καλύτερα,
και πραγματικά αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε νέα κάλπη. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα. Γιατί να ψηφίσει κάποιος μέρα 25. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι αυτό που ζητούν οι μικρομεσαίοι για τις 120 δόσεις, αυτό μου το έχουν πει λογιστές. Ότι είναι, ναι, μπήκαν λεφτά στα ταμεία και ήταν δικό σας έργο οι 120 δόσεις. Ότι είχατε πει τότε, χρωστάς, αυτό ρύθμισε 120 δόσεις και μπήκαν λεφτά στα ταμεία. Αυτό μου το λένε λογιστές. Σας ευχαριστώ που το αναφέρετε. Δύο πράγματα έκανα όσο ήμουν υπουργός. Δύο πράγματα πέραν των διαπραγματεύσεων, οι οποίες τελικά έπεσαν στα βράχια. Δύο πράγματα πέρασε από τη Βουλή. Δύο. Ένα είναι 120 δόσεις. Δεν θα πω παραπάνω, τα είπατε πάρα πολύ καλά εσείς. Και το δεύτερο. Όπως μου τα φέρουν οι λογιστές, δεν γνωρίζω ιδιαίτερα οικονομικά. Και πραγματικά μπήκε χρήμα στα ταμεία, άφησα πολύ περισσότερα χρήματα στα ταμεία από αυτά που βρήκα. Και άφησα και μικρότερο χρέος από αυτό που βρήκα. Χωρίς να έχω βάλει ούτε ένα ευρώ φόρου, ούτε ένα ευρώ φόρου, αυτούς που λένε ότι εξυπηρετούσαν τα μνημόνια, ούτε ένα ευρώ φόρου, χωρίς να έχω κόψει ένα ευρώ σύνταξης, χωρίς να έχω κόψει ένα ευρώ μισθού. Το δεύτερο όμως που έκανα, και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος και δεν συζητιέται πουθενά, αλλά μιας και είστε τόσο καλός που μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είμαι καλός. Πιστεύω και το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, πιστεύω εδώ και πολύ καιρό ότι πρέπει τα κόμματα να κρίνονται από το πρόγραμμά τους. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα πριν ότι επιτέθηκε. Όχι από αυτό που δεν έχουν κάνει. Όχι επιτέθηκε. Όχι. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει επίθεση σε όλα τα κόμματα και να βλέπουμε να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και να συζητούν για συνεργασίες, για κυβέρνηση τιμένων, για το ένα, εκτός από προγράμματα. Δηλαδή, άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο που λοιπόν που είχα κάνει, για το οποίο είμαι περήφανος να το πω, είναι είχα δώσει σε 310.000 οικογένειες μια χρεωστική κάρτα, είτε Mastercard είτε Visa, που τους επέτρεπε να ψωνίζουν με 350 ευρώ κάθε μήνα από τα σούπερ μάρκετ. Για αυτές τις 350.000 οικογένειες, εκείνη τη στιγμή που οι άνθρωποι πεινούσαν, και δεν πεινούσαν λόγω της κυβέρνησης μας τότε, πεινούσαν λόγω αυτών που είχαν συμβεί πριν εκλεγούμε εμείς, με αποτέλεσμα να εκλεγούμε εμείς. Αυτό ήταν, αν θέλετε, ένα δείγμα του τι είχα στόχο να κάνω και με το σύστημα πληρωμών και με την πολιτική ενός βασικού εισοδήματος για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αλλά αυτά ήταν τότε, ήταν το 2015. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο λόγος για τον οποίο κατάφερε η επικοινωνική ομάδα του κ. Μητσοτάκη ουσιαστικά να εξαφανίσει οποιαδήποτε σοβαρή αντιπολίτευση είναι ότι κάει και η απλή αναλογική από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το λέω χωρίς καμιά έτσι έφεση προς το να τα βάλω με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Είπε μέα κούλπα χθες σε συνέντευξή του. Ναι, κοιτάξτε, είναι, ναι, αλλά γιατί όμως, δεν μας είπε ακριβώς τι μετάνιωσε. Μετάνιωσε την απλή αναλογική ή τον τρόπο που την έκαψε ο ίδιος, γιατί αναφερθήκατε κι εσείς στη ρήμη του λόγου σας, αναφερθήκατε στην έκφραση κυβέρνηση ηττημένων. Ναι. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν την ο πρώτος διδάξης ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμάστε τότε που έλεγε στο πλαίσιο της αναλογικής, βγάλτε με πρώτο και θα κάνω συγκυβέρνηση με το Πασόκ, με το ΚΚΕ. Αυτά έλεγε. Αλλά έλεγε δεν θα το κάνω αυτό. Θυμάστε, η αρχική του στρατηγική ήταν δεν θα το κάνω αυτό. Εάν είμαι δεύτερος, γιατί δεν θέλω να φτιάξω κυβέρνηση ηττημένων. Αυτό αναιρεί την ιδέα της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική τι λέει, ότι αν έχεις 151 βουλευτές, έχεις λαϊκή εντολή. Και αν έχεις συμφωνία προγραμματική μεταξύ κομμάτων που συγκεντρώνουν 151 βουλευτές. Όταν ο ίδιος που έχει εισάγει την απλή αναλογική, λες ουσιαστικά ότι το πρώτο κόμμα, και ας έχει 20% το πρώτο κόμμα, έχει το δικαίωμα να κυβερνά, γιατί όλοι οι άλλοι είναι η κυβέρνηση των ηττημένων. Έχει εξαφανίσει, είναι το μεγαλύτερο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό, που μπορούσε να κάνει κάποιος που εισήγε, νομοθέτησε την απλή αναλογική και υποτίθεται ότι τη στήριζε. Συν η άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να κάνουμε ένα προγραμματικό διάλογο πρώτα των εκλογών. Πώς αλλιώς θα κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση? Μετά τις εκλογές, από τη Δευτέρα μέχρι Τετάρτη το απόγευμα, που μόνο το πολύ ποστεί να συμφωνεί στη μοιρασιά των Υπουργείων. Δεν φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 γι' αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το ΜΕΡΑ25. Είπαμε για τις 120 δόσεις και αυτό που είπατε και για τα σούπερ μάρκετ για 350.000 συμπολίτες μας. Οι μικρομεσαίες ζητούν πάλι να επανέλθουν οι 120 δόσεις. Ο μικρομεσαίος λοιπόν, ο συνταξιούχος, γιατί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, γιατί να επιλέξει το ΜΕΡΑ25? Ποιο είναι η δική σας πρόταση για τον κόσμο αυτό της εργασίας? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά δεν θα αναφερθώ σε κανέναν από αυτούς. Οι λόγοι όλοι αυτοί βρίσκονται στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Αλλά
θα είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον εαυτό μου και με το ΜΕΡΑ25. Το πρόγραμμά μας δεν συζητήθηκε, διασυμβρώθηκε, αλλά τελικά απερίφθη από τους Έλληνες πολίτες την 21η Μαΐου. Δεν ζητώ τώρα από τους ταλαιπωρημένους συμπολίτες μου να κάτσουν να διαβάσουν το πρόγραμμά μας ενός κόμματος που παλεύει να μπει στη Βουλή. Είμαι εντελώς ξεκάθαρος, ειλικρινής και ευθύς μαζί σας. Αυτό που τους ζητάω είναι να σκεφτούν, να θυμηθούν. Δεν έχουν καιρό να διαβάσουν, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Είναι και καλοκαίρι, έχουν εξετάσει τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Δεν ξέρουμε πώς θα τα βγάλουν πέρα το φθινόπωρο που έρχεται. Το τελευταίο πράγμα που θα κάνουν είναι να διαβάσουν το πρόγραμμα το οποίο το διάβασαν πριν από την 21η Μαΐου του ΜΕΡΑ25. Αλλά μπορούν να θυμηθούν ποια φωνή μέσα στη Βουλή ήταν εκείνη, η οποία, για παράδειγμα, στην αρχή της πανδημίας τους προειδοποίησε ότι θα έχουμε ύφεση πολύ σκληρή, 10%, όταν η κυβέρνηση μίλαγε για 1%, ο Στουργάρας έλεγε για 0,5% και κορόιδευε τον κόσμο. Ποια φωνή ήταν, η δική μας φωνή, τη φωνή του ΜΕΡΑ25. Ποια φωνή 4 χρόνια τώρα μιλάει για Μητσοτάκης ΑΕ, αρπακτικά ταμεία, τον Ηρακλή, τα 23 δισεκατομμύρια που εγγυήσει σε αυτά τα ταμεία τα οποία θα πάνε όλα στα Cayman Islands. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε κοιτάνε στα μάτια και σου λένε την αλήθεια, ότι για να σου προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία και το μικρομαγαζό από τους πληστηριασμούς, πρέπει να καταργηθεί ο Ηρακλής. Δεν γίνεται και να κρατήσει τον Ηρακλή για να τα έχει καλά με τους ολιγάρχες και με την Κομισιόν και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και να κρατήσει τον Ηρακλή και να προστατεύσει πρώτη κατοικία και μικρομαγαζό. Είμαστε το μόνο κόμμα που γυρνάμε στον πολίτη και λέμε, ξέρεις κάτι, θα πρέπει να καταργήσουμε αυτό τον Ηρακλή. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει, ούτε κανένα άλλο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ήταν το κόμμα το οποίο στήριξε τις γυναίκες, που στήριξε τους φοιτητές απέναντι σε αυτό το έκτρωμα, στο εξάβλωμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας? Ποιοι ήταν αυτοί που τη 17 Νοέμβρη, θυμάστε, του 20, αμφισβητήσαμε το δικαίωμα του κυρίου Χρυσοχοίδη να απαγορεύσει από 7 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να περπατήσουν στο πεζοδρόμιο της Βασιλής Σοφίας συμβολικά για να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο, την ώρα που ο Χρυσοχοίδης ο ίδιος με πήρε τηλέφωνο και με απείλησε με σύλληψη, αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος? Ποιο ήταν το κόμμα το οποίο σας είπε την αλήθεια για τους εξοπλισμούς, για τα Ραφάλ, τα οποία τα πήραμε, ξοδέψαμε ένα κάρο χρήματα και αυτή τη στιγμή ξέρετε, τα περισσότερα κάθεται γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά και δεν έχουμε φτιάξει μέσα στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία οποιοδήποτε μηχανισμό για σοβαρή συντήρηση για να υπάρχουν ανταποδοτικά ωφέλη. Αυτά όλα είχαν πολιτικό κόστος. Ποιο είναι το μοναδικό κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είπε όχι σε εξορίξεις, γιατί οι εξορίξεις θα εφελήσουν μόνο την ExxonMobil. Εσείς και εγώ, το κράτος μας, δεν θα πάρει τίποτα. Δεκάρα τσακιστή δεν θα πάρει. Θα έχουμε αυξήσει τις εντάσεις στο Αιγαίο, δίνοντας ένα μεγάλο δώρο στον Ερντογάν για να δημιουργεί εντάσεις με τα τρυπάνια και τα πλοία που βγαίνουν να τρυπήσουν το υπέδαφος, υποθαλάσσια, χωρίς να έχουμε κερδίσει τίποτα. Ούτε την ενεργειακή κρίση θα αντιμετωπίσουμε. Έτσι, ξέρετε, θα πάρει 15-20 χρόνια να υπάρξει πετρέλαιο, αν υπάρχει. Και μέχρι τότε δεν θα το θέλουμε, γιατί θα είναι πανάκριβο μπροστά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιοι ήμασταν αυτοί που είπαμε όχι στις ανεμογεννήτριες, στις βουνοκορθές? Και είπαμε πλωτές, παιδιά. Όπως στη Δανία. Έχουν πλωτές. Έχουν στη θάλασσα τις ανεμογεννήτριες. Εμείς γιατί παίρνουμε τις γερμανικές δεύτερο χέρι, που τις έχουν για τις παιδιάδες τους και τις βάζουμε στις βουνοκορθές μας? Θα μπορούσα να σας μιλάω συνέχεια. Αυτό είναι το ερώτημα. Θυμάστε, αναφερόμενος τώρα στους πολίτες κοιτάζοντας στα μάτια, ότι αυτή η φωνή τα έλεγε αυτά στη Βουλή. Αυτή τη φωνή τη θέλετε? Εγώ πιστεύω ότι τη θέλετε. Ακόμα και να διαφωνείτε με πολλά από αυτά που λέμε. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βαρουφάκη, με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, ώρες στην υγεία. Δεν έχουμε ασθενοφόρα, δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχει μια υγεία που αν έχεις χρήματα πηγαίνεις το απόγευμα και κάνεις μια εγχείρηση. Ακούσαμε χθες ότι αν υπήρχαν ιδιωτικά ασθενοφόρα, θα μπορούσε η 63χρονη στην ΚΟ να καλέσει ένα από τα ιδιωτικά και να πάει στο νοσοκομείο να γίνει διακομιδή. Πώς βλέπετε το χώρο της υγείας? Η Νέα Δημοκρατία είναι βαθιά ρεβανσιστικό κόμμα. Κρατάει έκθερες και μίση του παρελθόντος. Όταν το 1983 ο Μακαρίτης ο γεννηματάς υπό την πρωθυπουργία του Ανδρέα Παπανδρέου δημιουργήσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έκανε? Εισήγαγε το θεσμό του πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γιατρού και νοσοκόμου. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τότε, όλες οι κυβερνήσεις, Μητσοτάκηδων, Καραμαλίδων και ΣΥΑ, ένα πράγμα είχαν στόχο. Τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την κατάργηση του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, την πρημοδότηση κλινικών, τη δημιουργία μεσοβέζικων καταστάσεων. Πήρανε τώρα, είναι δυνατόν, το ογκολογικό
τμήμα, τα τμήματα που έχουν σχέση με τον καρκίνο των παιδιών από το νοσοκομείο Πέδωνα, να το δώσουμε στην κυρία Μαριάννα Βερδουλιγιάννη. Λαιλασία. Είναι μια λαιλασία. Ουσιαστικά τι λένε? Όπου φτωχός και η μοίρα του. Αν είσαι φτωχός, την πάτησες σε αυτή τη χώρα. Και ή πάρε το δωμάτιό σου αν είσαι νέος, πήγαινε στο εξωτερικό, ή μείνε εδώ σκυφτός, χωρίς υγεία, με μισθούς πείνας, με συνθήκες εργασιακής γαλέρας, να είσαι ούτε καν ο σερβιτόρος, που έλεγε ο αδέρφος Παπανδρέου παλιά, της Ευρώπης, γιατί τώρα και αυτοί είναι εισαγόμενοι, να είσαι... Τι να είσαι? Να είσαι μια ανθρώπινη μάζα, η οποία να μην φαίνεται και πάρα πολύ, γιατί διώχνει τους τουρίστες. Όλα τα παράλια, όλα τα ωραία κομμάτια να δίνεται στους πλούσιους Έλληνες, πάρα πολύ λίγους, δηλαδή το 1% του πληθυσμού, και στους ξένους που έρχονται, είτε γέροι με γεροκομεία πεντάστερα, είτε περαστικοί που μπαίνουν, είτε σε Airbnb πολυκατοικίες που έχουν αγοράσει Ουκρανοί, Ρώσοι, Κινέζοι, Νιγηριανοί για να πάρουν Golden Visa και ζουν στο Βερολίνο. Και αυτές οι πολυκατοικίες δεν έχουν Έλληνες, έχουν φύγει από την ελληνική αγορά κινήτων. Ουσιαστικά έχουν μεταναστεύσει αυτές οι πολυκατοικίες ολόκληρο στο εξωτερικό. Αυτό είναι το δυστοπικό τοπίο που χτίζει η Μητσοτάκης ΑΕ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαρουφά, και εύχομαι καλή επιτυχία στο ΜΑΡΑ25. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας.